Τώρα είναι 3 και 18 στο Χαλίκι εδώ στην πλατεία. Βλέπετε, συγκεντρώνεται σιγά σιγά ο κόσμος. Εδώ βλέπετε το πανό ζωντανός ασπροπόταμος. Εδώ θα συγκεντρωθούμε και θα κάνουμε πορεία τα πάνω προς τα Ελατάκια. Διαμαρτυρία, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι για τον υδροηλεκτρικό σταθμό που θέλουν να φτιάξουν πάνω στην περιοχή στα Ελατάκια. Τώρα όπου να είναι, βλέπετε, έρχονται σιγά σιγά και άλλοι με τις σημαίες εδώ. Πιστεύω σε λίγο να ξεκινήσουμε για τα Ελατάκια. Είναι και άλλα άτομα τα οποία άλλοι προτίμησαν να πάνε με τα αμάξια επάνω. Εμείς θα πάμε με τα πόδια. Ξεκίνησαν την πορεία προς τα Ελατάκια. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο από το Χαλίκι άτομα, είναι και από τα άλλα χωριά του Ασπροποτάμου. Από τα Άγραφα έχουν έρθει. Το ένα δρομολόγιο πήγε, το αμάξι πήγε, μερικά άτομα. Α, είναι και άλλο γκρουπ, δεν τελειώσει. Είναι και άλλο γκρουπ. Συνεχίζεται η πορεία σιγά σιγά, βλέπετε. Φτάνουνε
Βλέπω το τελευταίο γκρουπ όλο και μεγαλώνει. Ήταν 5-6 άτομα, τώρα βλέπετε. Εδώ. Καλά, το μιλάμε τα κίνημα τώρα και 30 χρόνια πίσω. Ας το μιλάμε. Μιλάμε τα κίνημα. 30 χρόνια πίσω. Συγγνώμη, είπαμε, είναι πολύ παλιά η διάσταση. Πάει τέτοιο. Όχι. 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 Τα μαντάνια τώρα τα λειτουργεί ο γιος του. Αυτό το παιδί που τα λειτουργεί το βλέπα. Γίνοντας τέτοιου είδους έργα. Πριν μας θα παράγει και καλά ενέργεια και θα ξαναρρύνουν το νερό μας στο ποτάμι. Και μέχρι εδώ πρέπει να έρθουν και κολόνες της ΔΕΗ με καλώδια. Από το χωριό, από το μετασχηματιστή, δίκτυο μέχρι εδώ. Και έχουν ένα οικόπεδο, τέλος πάνω που θα μπει ο Κίσκας, και το οικόπεδο βγαίνει και απέναντι, μέχρι τη Φωνίσκα. Το έχουν και καλά κλειδωμένο. Που απέναντι είναι ζώνη 2, αυτό που λέμε τόσο καιρό ότι απαγορεύεται. Και στα λατάκια που θα πάμε τώρα και που θέλουν να πάρουν το νερό, είναι πάλι ζώνη 2 που απαγορεύεται. Με προεδρικό διάταγμα. Όταν ιδρύθηκε το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδα Σαράχου. Αυτό σύντομα πάμε προς τα λατάκια τώρα που έχει πιο πολύ ζουμί. Εδώ οι αγελάδες βόσκουν. Η πορεία συνεχίζεται κανονικά. Βλέπετε, έρχονται. Να πω το εξής. Όλες αυτές οι αγελάδες που είναι εδώ, αν κατεβούν κάτω στο ποτάμι και αρχίσουν να πίνουν νερό συγχρόνως όλες μαζί, το ποτάμι δεν νομίζω να έχει περισσότερο να τρέξει προς τα κάτω. Θα σταματήσει να τρέχει. Ακούτε τα κουδούνια από τις αγελάδες. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο κάποτε το νερό δεν μας άφηνε να περάσουμε. Είχε τόσο πολύ νερό. Το βλέπετε τώρα, δεν υπάρχει ίχνος νερό. Αυτές είναι πιο ψηλές απλά. Αυτό είναι. Η Βερνίδα είναι το κορυφή. Δηλαδή κάθε χωριό. Προχωράμε κανονικά. Και σε εμάς το ίδιο. Με τον Αχελό η μισή πλευρά της Αρκετές, η άλλη με τον Εύβολο. Και με Πινιώτο, ό,τι κάνει. Εδώ συναντήσαμε και μια κουπαδούρα με πρόβατα. Άκου σκύλους. Μας πήρε χαμπάρου σκύλους. Και
50. Τι είναι εμείς πάρνα πέρα. Από πού πάνε, πούρα. Από πού πάνε. Από πού πάνε, πούρα πάει, Γιώργο. Πάνε καλατάκια. Ρε παιδιά, για ψαχτείτε λίγο, γιατί βρέθηκαν κάτι λεφτά εδώ πέρα, σε πιο λυπή. Μπράβο. Άντε ψαχτείτε, μπράβο. Άντε σιγά σιγά. Θα είχα και σε καμιά τσέπη έτσι, που θα έχεις μη φάνταση, δεν ήταν τα δάνεια της Αγγλίας, αλλά... Πού είσαι ρε Τσέλιγκα? Έλα! Πού είσαι ρε Τσέλιγκα? Εδώ! Τι κάνεις, δεν σου είπα να είσαι ξεχισμένο σήμερα. Α? Δεν σου είπα να είσαι ξεχισμένο. Γιατί? Πόσα είναι? Πώς... Ναι, αριθμός πόσα είναι? Σοβάτα? Ναι. 500. 500. Άρα εσύ ο Τσοπανάκος που λέει και το τραγούδι. Σκλή, έχεις μοιράκι. Σκλή, σκλή. Ποιο είναι το καλό? Όλα καλό είναι. Όλα καλά δεν είναι. Ποιο έχεις μοιράκι? Θα υπάρχει κάποιο καλύτερο. Αυτός είναι ο Τσοπανάκος που λέει φύλαγα κάμια πεντακοσαριά. Αυτός είναι. Προχωράμε σιγά σιγά, θα φτάσουμε στα ελατάκια. Εδώ. Ναι, γράφω κανονικά, εντάξει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σιγά. Που να μιλάμε δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα. Απλώς θα τα να βγάλω και έτσι την πήρε στη διαδρομή αυτή εδώ. Ευτυχώς είναι ο ήλιος στο σύννεφο και δεν τον έχω εντελώς φάτσα. Είναι καλύτερα με συννεφιά, έτσι. Συννεφιά, βέβαια. Τον ήλιο κόντρα είναι ότι χειρότερο. Ναι, βέβαια, έχουν μείνει, είναι αρκετοί πίσω. Καλά έχεις βρει εδώ, είσαι ίσκιο. Καλός κόσμος ή... Α, δεν είσαι από το χωριό αυτό εσύ. Εγώ από εδώ είμαι. Αλλά το τι έρχονται... Εκεί φωτιά έχουν ανάψει. Ωραία, με το καλά μετά ή... Α, ψήνουν.
Εδώ πρέπει να είμαστε 1.300, να είμαστε 1.300. Σίγουρα, κάπου εκεί. Το καλύκι είναι 1.100. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και άλλος κόσμος. Είναι και άλλος κόσμος εδώ που ήρθαν από χθες. Έχουν στήσει τις σκηνές τους. Δεν νυχτέρισαν. Έχουν ανάψει φωτιές, ψήνουνε. Εδώ, βλέπετε. Hey, φάτσα. Hey, φάτσα. Και εδώ είναι η Βρυσούλα. Σιγά σιγά έρχεται η ομάδα. Μαμά, είναι η κύριε εκεί, μωρέ. Πάμε, προχωράμε. Τι κλάκι μου, κορίτσι μου. Έχουμε πολύ καλά. Τώρα ξεκινάνε οι πρώτες τορμές. Αυτή εδώ είναι η βάθη, το καλοκαίρι με τη ζέστη, εδώ κάνουν μπανάκι. Κάτσε να πάω απέναντι για να το πάρω. Βλέπετε τα πανό, όχι υδροελεκτρικό στο χαλίκι. Πιο μπροστά, πιο μπροστά. Δεν θα καταστρέψουν αυτόν τον τόπο. Θα καταστρέψουμε εμείς τα σχέδιά τους, τα πανώ. Και ο κόσμος, περιμένουμε και τους άλλους, είναι και άλλοι, θα έρθουν σε λίγο. Όλους ο ασπροπόταμος αντιδρά σε αυτό το... Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των επενδυτών. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των επενδυτών. Ελευθέρα βουνά, ελευθέρα νερά, του ασπροπόταμου όλα τα χωριά. Ελευθέρα βουνά, ελευθέρα νερά, στου ασπροποτάμου όλα τα χωριά. Άλλη μία. Ασπροποταμός δεν είναι για πέτα, είναι των παιδιών μας η κληρονομιά. Ο ασπροποταμός δεν είναι για πέτα, είναι των παιδιών μας η κληρονομιά. Παλαμάκια δεν ακούω. Τζον, φυλάς να μην γίνει, θα μπεις φύλακας όταν γίνει. Τι θα γίνει τώρα. Θα πω ας πλακώσω μαζί το κι ας. Μισό έρχονται κι άλλοι, μισό έρχονται κι άλλοι, κι άλλοι. Έλα, έλα. Ναι, ναι, θα φτάσουν, είναι κι άλλοι. Έρχονται σιγά σιγά, ελάτε εδώ, να σου. Άλεξ. Ελάτε. Έρχονται κι άλλοι, μισό. Ναι, ναι, περιμένε. Άλεξ κάτω, γρήγορα. Σου έρθουν όλοι. Εσύ και η Μιλού έχετε αράξει τόσο ωραία. Πες εδώ τη Μιλού. Πιο πέρα εκεί, πιο πέρα. Αυτό μπροστά, εδώ μπροστά. Αυτή καλύτερα. Thank you.
Τι λέει Κωνστάτο, πιάνεις όλο. Από τα άγραφα στον άσπρο ποταμό, καμιά ειρήνη με το κεφαλαίο. Από τα άγραφα στον άσπρο ποταμό, καμιά ειρήνη με το κεφαλαίο. Ελευθέρα βουνά, ελευθέρα νερά, στου άσπρο ποταμού όλα τα χωριά. Ελευθέρα βουνά, ελευθέρα νερά, στου άσπρο ποταμού όλα τα χωριά. Ο άσπρο ποταμός δεν είναι για πέτα, είναι το παιδιό μας η κληρονομιά. Ο άσπρο ποταμός δεν είναι για πέτα, είναι το παιδιό μας η κληρονομιά. Χαλίκι. Εδώ που βρισκόμαστε είναι η θέση Λατάκια. Είμαστε εντός της ζώνης 2 του Εθνικού Πάρκου που με βάση το προεδρικό διάταγμα απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα όπως υδροελεκτρικά, οποιαδήποτε τέλος πάντων παρέμβαση. Τώρα αυτή η ιστορία με το υδροελεκτρικό στο Χαλίκι είναι από το 2011. Πρωτοξεκίνησε. Μια εταιρεία με αλλιόντα έχει κάνει μια μελέτη για εδώ πάνω. Αλλά τότε ήταν διαφορετικοί οι νόμοι και είχε λόγο και η τοπική κοινότητα και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Το 2012 είχε πάρει αρνητική απόφαση ο Δήμος Καλαμπάκας τότε, ο Νίν Μετεώρων. Το 2017 πήρε αρνητική απόφαση η Περιφέρεια, οπότε δεν προχώρησε ποτέ τίποτα. Αλλά με τα χρόνια άλλαξαν οι νόμοι και πλέον τοπική κοινότητα, Δήμος, Περιφέρεια απλά γνωμοδοτούν, λένε τη γνώμη τους και αποφασίζει το Υπουργείο με την αποκεντρωμένη διοίκηση στη Λάρισα. Οπότε το 2019, χωρίς να πάρει κανένας χαμπάρι, αυτή η εταιρεία προχώρησε, έβγαλε την άδεια, την ΑΕΠΟ λέγεται, είναι άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Και το 20 βγήκε και άδεια εγκατάστασης. Τώρα από εμάς κανένας δεν πήρε χαμπάρι όταν βγήκαν αυτές οι άδειες και πέρυσι την άνοιξη πήρε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, η οποία εταιρεία είναι η τρίτη εταιρεία που αγοράζει την άδεια, δηλαδή έχει αλλάξει άλλες δύο φορές χέρια. Οι προηγούμενες εταιρείες ήταν οι κριτικές, γιατί η τελευταία είναι η κριτική. Όχι, κριτική. Όχι. Η πρώτη εταιρεία ήταν Μαλλιόντα. Μαλλιόντα. Δεν θυμάμαι καν από πού είναι. Μπορεί από Αθήνα. Όχι, αυτή εδώ είναι η κριτικιά. Αυτή είναι που λερνά και τέλος πάντων είναι κριτικός αυτός. Την αγόρασε αρχές του 23. Και το Μάρτιο του 23 πήρε τον Αλέκο τον πρόεδρο του χωριού. Και του λέει, πρόεδρε, το Μάιο ερχόμαστε να ξεκινήσουμε. Μα λέει ο πρόεδρος, το χωριό είναι όλο ενάντια. Και κατευθείαν μαζευτήκαμε, βρήκαμε ένα δικηγόρο, μαζεύτηκαν υπογραφές όσοι χρειαζόντουσαν, 32 για την ακρίβεια, από κατοίκους, τέλος πάντων, όποιοι είχαν ένομο συμφέρον. Πήραμε το φάκελο από την αποκεντρωμένη, που περιέχει τα πάντα τα του έργου. Αρχίζαμε να ψάχνουμε και καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση αναστολής και μια αίτηση ακύρωσης. Καθώς ψάχναμε για να συντάξουμε αυτές τις δύο αιτήσεις, μέσα οι μελέτες αυτές, όπως όσοι ασχολούνται ξέρουν, είναι της πλάκας. Είναι copy-paste από άλλες μελέτες, από άλλα έργα, από άλλα μέρη. Ολοπροχειρότητες. Για παράδειγμα, τώρα στο συγκεκριμένο ρέμα υπάρχει μέσα στη μελέτη ένας πίνακας με υδρολογικά στοιχεία της δεκαετίας του 77 με το 87. Εδώ τώρα μεγαλύτερο τους είχα ξαναρωτήσει τις προάλλες στην πλατεία. Ο δρόμος ανοίχτηκε κάπου το 90. Και ρώτησα τους μεγαλύτερους, λέω, πού είστε μεγαλύτεροι, υπάρχει περίπτωση να ερχόταν για 10 χρόνια κάποιος κάθε μήνα και να έπαιρνε μετρήσεις εδώ? Με κοιτάξαν και γέλασαν οι άνθρωποι. Λέει, Γιώργο, αποκλείεται, ότι δρόμος δεν υπήρχε. Μέσα σε όλα αυτά, το σημαντικότερο στοιχείο που βρήκαμε είναι ότι το μισό έργο υδροληψία, που είναι η μεγαλύτερη επέμβαση και πιο καταστροφική εδώ στη θέση, στα Λατάκια, είναι εντός της ζώνης 2. Του Εθνικού Πάρκου, Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράβρα Σαράχου, όπως είπε και πριν. Ναι.
Το Εθνικό Πάρκο όταν ιδρύθηκε, ιδρύθηκε μαζί με ένα προεδρικό διάταγμα. Αυτό το προεδρικό διάταγμα περιγράφει τις ζώνες, είναι 4 ζώνες, και αναφέρει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε ζώνη. Στη ζώνη 1 και στη ζώνη 2, όπως είπα και πριν, απαγορεύεται τέτοιες ζώνες δραστηριότητα. Αυτό δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζουν. Αυτό και πώς δίνουν τις άδειες, κάνουν τη μελέτη και δίνουν μια άδεια. Μέσα δεν έγραφε πουθενά για ζώνη 2, έγραφε μόνο ζώνη 3. Άρα εδώ κάτι κρύψανε. Παρατυπούν. Κάτι κρύψανε για να προχωρήσει. Μπορεί να μην το είδαν καν, μπορεί να οτιδήποτε. Αυτό. Όλα τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν και τα κάνουν εξυπήτηδες για να προχωρήσει το έργο. Μόλις το Συμβούλιο της Επικρατείας είδε αυτό το σοβαρό επιχείρημα το δικό μας, κατευθείαν μας έδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής. Έως ότου συζητηθεί αίτηση αναστολής. Θα δικαστεί από ό,τι θυμάμαι το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο είναι για την ακύρωση του έργου. Για την ακύρωση. Η αίτηση αναστολής συζητήθηκε το Πάσχα που μας πέρασε. Αλλά πριν συζητηθεί αίτηση αναστολής, η αντίδικη εταιρεία πληρώσαν έναν μηχανικό στα Γιάννα, τους έκανε μια μελέτη και η μελέτη αυτή τους έβγαζε ότι είναι στη ζώνη 3, ότι επιτρέπεται. Τη δώσαν στο δικαστήριο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πίστηκε το δικαστήριο και χάσαμε την αίτηση αναστολής και την προσωρινή διαταγή αναστολής. Οπότε αυτοί από το Πάσχα και μετά μπορούν να έρθουν και να κάνουν επέμβαση. Α, έτσι δεν περιμένουν τώρα να βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξαναπιέσαμε εμείς τον αρμόδιο φορέα, ο αρμόδιος φορέας για όλες τις προστατευόμενες περιοχές και τα εθνικά πάρκα, ο ΦΠΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ο ΦΠΚΑ ουσιαστικά είναι το επιστημονικό εργαλείο του Υπουργείου Ενέργειας. Έφτιαξε έναν οργανισμό, τον ΦΠΚΑ, και το είπε: Είσαι υπεύθυνος για όλα τα εθνικά πάρκα και για όλες τις προστατευόμενες περιοχές. Είναι μέσα περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι. Ωραία, συμφωνώ. Δεν το έλαβε. Πιέσαμε και ο ίδιος ο ΦΠΚΑ τον Ιούλιο, έστειλε δικό του συνεργείο, εδώ πάνω, έκανε μελέτη και μας είπε: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι που είναι τυπογράφει. Βγήκε μελέτη και η μελέτη μας δικαιώνει. Την αμέσως επόμενη μέρα στέλνει έγγραφο στην αποκεντρωμένη και ζητάει την ανάκληση της άδειας. Και από τον Ιούλιο μέχρι τότε η αποκεντρωμένη σφυρίζει αδιάφορα. Αυτή η δουλειά γίνεται. Και με βάση τη νέα αυτή μελέτη, εμείς έχουμε ξανακάνει τώρα αίτηση αναστολής, πάλι σωστά, και περιμένουμε την απόφαση τώρα. Σε όλο το είναι θέμα αμφισβήτηση, σωστά, είναι 2 ή 3. Μα η ίδια μελέτη του αρμόδιου φορέα επιβεβαιώνει στο τέλος του συμπέρασμα και λέει ότι η υδροληψία είναι εντός ζώνης 2. Και μέρος του οικοπαίδου στη Φωνήσκα, που πιάνει και απέναντι τη Φωνήσκα. Απέναντι από το ποτάμι είναι ζώνη 2. Και εδώ μέσα στα λατάκια είναι πάλι ζώνη 2. Για ΑΕΠΑ βάλει ζώνη 3, πού βασιστήκαμε. Στις δικές τους μετρήσεις. Εγώ σαν εταιρεία, εάν δώσω σε έναν ιδιώτη να μου πει ότι η ζώνη, ότι το έργο είναι εκεί ή ότι το έδαφος είναι τάδε, θα γράψει ότι τους πω. Άμα δεν έχει κάποιο, δεν έχει κάποιο. Δεν πρέπει να έρθουν να δουν εδώ όμως. Να έρθουν να δουν εδώ. Και εγώ αυτό λέω, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτό λέμε, να έρθουν να κάνουν επί τόπου. Είναι όλα έτσι. Ό,τι δηλώνεις. Υπάρχει... Θέλεις κάνει ένα τοπογραφικό έργο που σπίρεται χιλιάδες. Μισό λεπτό, μισό. Πρέπει να κινηθείς με εξώδικα, με δικαστικά, με τέτοια. Έτσι δεν είμαστε δικαστήρα από πέρσι την άλλη. Βρε, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι κάνεις καλά τη δουλειά, για να μάθω ρωτάω. Και εμείς μαθαίνουμε πάντως, μην νομίζω ότι κανένας ήταν από πριν ειδικός πάνω σε αυτά τα θέματα. Αν ένας επιστήμονας βάλει την υπογραφή του για κάτι που δεν ισχύει αυτό και αυτός έκανε τη ζώνη 2, ζώνη 3 παραδείγματος χάρη στα χαρτιά του, αυτός κινδυνεύει να χάσει την άδεια. Όχι. Αυτό είναι ένα τοπογράφο, άμα κάνει. Ναι, έκανε. Έβαλε ένα τοπογραφικό, ένα από 30.000. Ένα από 30.000 τοπογραφικό είναι η γραμμή. Μπορεί να είναι και 100 μέτρα, μια γραμμή που τραβάζει την ισοϊψή. Αυτή η γραμμή έτσι, δεν δίνει ακριβή σημεία. Για να πάρει ακριβή σημεία πρέπει να κάνει μετρήσει ακριβή με ένα τοπογραφικό, ένα από 2.000, ένα από 5.000. Που φαίνεται ακριβώ τα σημεία. Κάνουν μια παραποίηση δήθεν και περάσαν το ρέμα πάνω στην ισοϊψή. Οπότε ξεγελάσαν ουσιαστικά το δικαστήριο. Οι δικαστές δεν είναι και μηχανικοί, ούτε μάγοι. Δηλαδή η απόκληση παίρνουν... στο 1 προς 50.000 μπορεί να το δώσει. Ναι, η απόκληση 1 προς 50.000 είναι μαγικό κόλπο. Τώρα ακριβώς τι παίζει εδώ στην περιοχή με τις ζώνες. Όταν ήταν να γίνει το Εθνικό Πάρκο, πριν ιδρυθεί οποιοδήποτε Εθνικό Πάρκο, το αρμόδιο Υπουργείο αναθέτησε μια εταιρεία να κάνει μια ΕΠΜΗ, ειδική περιβαλλοντική μελέτη λέγεται αυτή. Και μαζεύεται μια ομάδα επιστημόνων, κάνουν μια μελέτη. Αυτό είχε γίνει 2 χρόνια πριν συνταχθεί το προεδρικό διάταγμα για το Εθνικό Πάρκο. Και αυτή, τέλος πάντων, η ομάδα των περιβαλλοντολόγων έφτιαξε ένα χάρτη. Που τα όρια των ζωνών πάνε κυρίως για να μπορούν να
τα αποτυπώσουν πάνω σε χάρτες με ρεματιές, με χωματόδρομο, φυσικά με φυσικά ορόσημα, με την κορυφογραμμή. Και λέει παράδειγμα, στο χάρτη σε εμάς εδώ, έρχεται το ποτάμι το κεντρικό, το Καπραρία που είναι, στη μελέτη το λέει Καπραλία, τέλος πάντων, και με το που συναντάει το τσιμεντάκι που περάσαμε, ένα ξερό ρέμα που περάσαμε, για να πούμε τώρα εδώ που ήταν τα πρόβατα, στρέφεται βόρεια και ακολουθεί χαρακτηριστική ρεματιά, δηλαδή, από το τσιμεντάκι και όλο προς τα δω, με βάση τους επιστήμονες, είναι ζώνη 2, που η ζώνη 2 είναι προστασία του τοπίου. Όλοι το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο είναι προστασία του τοπίου. Αλλά αυτός ο χάρτης που είχαν φτιάξει τότε οι περιβαλλοντολόγοι έπρεπε στο προεδρικό διάταγμα να περιγραφεί και με λόγια. Τώρα για να περιγράψεις ένα χάρτη με 4 γραμμές τεράστιες, Περιστέρι, Τζουμέρκα, Κακαρδίτσα, ξεκινάει και λένε τα λόγια. Από το σημείο Τάδε στο χωριό Χαλίκη, ακολουθεί το ρέμα Καπραλία μέχρι την ισοϊψή των 1200. Εκεί που συναντιούνται τα δύο ρέματα που λέω, μπορεί να είναι 1196. Δεν μπορεί να αυτός που έγραφε στο περιοδικό διάταγμα να γράφει ακριβώς μέτρο προς μέτρο που είναι η διασταύρωση ενός ποταμού με ένα δρόμο. Γράφει 1200. Και πάτησαν οι άλλοι πάνω στα λόγια και σου λέει εμείς το κάνουμε στα 1197. Οπότε είναι λίγο πιο πάνω το όριο. Δεν είναι εκεί κάτω. Και γι' αυτό παίζεται τώρα τσιμα-τσιμα, αλλά και πάλι είναι μέσα η υδροληψία. Και με αυτό δηλαδή που προσπάθησαν να παίξουν με τα λόγια και όχι με το χάρτη, πάλι ο ΦΠΚ μας δικαιώνει. Καλά, εγώ πιστεύω ότι το 2024 με κατάλληλες μετρήσεις και με τέτοια εύκολα... Οι άλλοι πετούσαν μια μέρα ντρόν εδώ, αυτοί το ΦΠΚ. Δηλαδή έχουν αποκλίσεις σε υψόμετρα ενός μέτρου. Πού μας έγινε το ΦΠΚ? Το θέμα είναι το ΦΠΚ είναι πιο έγκυρος από την άλλη εταιρεία του πολιτιωτική. Είναι αυτό ένα σημείο. Ο ΦΠΚ κανονικά... Γιατί, ποιος είναι ο προβληματισμός? Όταν ο καθένας έρχεται και λέει είναι δύο και την άλλη μέρα κάποιος είναι τρία, ο ένας θα αναιρεί τον άλλο διαρκώς δικαστικά. Είναι ο ΦΠΚ ανώτερος από την άλλη... Ναι, γιατί είναι ο αρμόδιος φορέας που έχει από την ιδιωτική εταιρεία, οπότε... Η αποκεντρωμένη γενικότερα είναι ένας φορέας που δεν κάνει τίποτα και δεν τον κουνάει και κανένας. Διορισμένη είναι. Υπουργός υπάρχει, αλλά πέσω. Ναι, τι, μόνοι μας θα κάνουμε. Ο ΦΠΚ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι αυτοί που έρχονται με ένα τζιπ εδώ και πάνε και με αυτή την... Όχι, αυτό το τζιπ είναι του φορέα. Του φορέα διαχείρισης του πάρκου εδώ, που έχει έδρα στα Γιάννενα. Αλλά όλοι οι φορείς, όπως είναι αυτό στα Γιάννενα, όλη της Ελλάδος, ανήκουν στον ΦΠΚ από τα κεντρικά γραφεία είναι στην Αθήνα. Ουσιαστικά το Υπουργείο Ενέργειας τι έκανε? Έφτιαξε μια ομάδα αυτό τον ΦΠΚ να είναι επιστήμονος και να λέει τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει σε αυτά τα οικοσυστήματα. Τώρα μπορεί να βγει ο ΦΠΚ και να πει παιδιά, τι κάνει εδώ. Δεν πρέπει να γίνει αυτό, γι' αυτό και αυτόν τον λόγο. Μπορεί να γυρίσει στο Υπουργείο και να πει δεν μας νοιάζει, εμείς λέμε ναι. Γιατί ναι. Μα όλα, πώς φτιάχνονται. Αν έδινε εξουσία στον επιστήμονα να αποφασίσει, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί εδώ να κάνουν τη δουλειά τους. Αποκεντρωμένοι μπορούμε να ασκήσουμε. Έχουμε ασκήσει πολύ καιρό. Να κάνουμε κάποια πορεία εκεί, κάποια... Κανονικά έπρεπε να σηκωθεί όλος ως προπόδομος, όλα τα αντιχάσια που θέλουν να φτιάξουν το γιγαντιαίο εκεί, το φωτοβολταϊκό. Ανεμογεννήτριες και ας προπόταμο και κάτω πύλη με καρδίτσα σύνορα. Πρέπει να φύγουμε όλοι και να πάμε στην αποκεντρωμένη. Ας πούμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει. Στη Λάρισα. Εγώ είμαι από το ελληνόδοξο που γίνεται από το φωτοβολταϊκό. Αυτό θα ήταν καλό να γίνει σε μια συνεννόηση. Ναι, έχω μιλήσει εγώ, με έχουν πάρει και τα παιδιά. Με το σύλλογο, σε ΠΑΜ. Να γίνει μια καλή μάζοξη μια μέρα. Να είμαστε πολλοί. Είναι λογικό ότι δεν γίνεται να γίνεται τόσο συχνά. Προφανώς σου κούνται και άλλες πιέσεις από διάφορα μέρη. Δηλαδή και εμείς έχουμε τώρα δικαστήρια και τέτοια. Κάθε μία φορά το μήνα έχουμε πάει ένα δικαστήρι και τρέχουμε. Και το τρέξιμο δεν είναι ότι απλά εμφανιζόμαστε στο δικαστήριο. Είναι σε συνεννόηση με τον δικηγόρο, σε τον bullying που τρώμε από τον άλλο το σύλλογο. Είναι πολλά πράγματα. Οπότε μία μέρα να γίνει μία καλή με τα άγραφα. Εγώ έχω μιλήσει με άγραφα με εσάς, με το ΣΕΠΑΜ εκεί. Και να μαζευτούμε δηλαδή τα γύρω χωριά και φωνούν με το έργο. Το δικό μου χωριό είναι υπέρ, ας πούμε. Εσύ είναι μια παράνοια. Από πού? Από το Λόκοστρο. Ναι, το έμαθα. Το φωτοβολταϊκό. Το φωτοβολταϊκά, 16.000 τρένα.
Νάνα. Μια καλή μέρα να πάμε εκεί. Να εμφανιστούμε. Κάποιοι πρέπει να γίνουν γύρω στο κομμάτι. Ας πούμε και τι κάνουν τώρα, ένα από τα βασικά. Πληρώσαν μια εταιρεία να τους κάνει δαφολογική ανάλυση. Να, αυτό που λέω. Και τους έβγαλε η εταιρεία που πληρώσαν ότι το έδαφος είναι χαμηλής παραγωγικότητας. Έγινε όμως με υπογραφή Προέδρου. Δηλαδή, έσκασε ο πρόεδρος έχει βγει. Εντάξει, και τώρα ναι, εκεί είναι. Εντάξει, πέρα από αυτά. Αλλά στο τεχνικό που λέμε για την. Και προέδρου και δημάρχου και πάει λέγοντα, γιατί έχουν εμπλακεί μεγάλα ονόματα στην πολιτική. Αλλά θέλω να εξηγήσω πώς γίνονται μελέτες καμιά φορά. Ναι, πα σε ένα ιδιώτη και σου λέει ότι το έδαφος είναι. Χαμηλής παραγωγής. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Ναι, και τα έδωσα. Και πήρε με τι εκδόσει. Γιατί δεν μπορεί με την. Εντάξει, δεν είναι μόνο η τσίφρα. Το οποίο λέει αυτό και αυτό. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Εκτός που μου αποδείξει κάποιος άλλος, το αντίθετο. Περχάτε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελεύθερος. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι οι νόμοι φτιάχνονται από τους ίδιους για τους ίδιους. Δηλαδή τώρα με αυτή εδώ κι άλλος πει έχω με τον νόμο πρέπει να το κάνω, αυτό μπορώ να το κάνω. Τι μοιάζει εμένα. Γεια σας. Τι, πού έρχεσαι εδώ, δηλαδή να κάνεις τι. Και αυτό το συγκεκριμένο το έργο είναι 0,62 MW, όποιος ασχολείται λίγο έτσι και ξέρει από ενέργεια, το 0,62 MW είναι τίποτα. Είναι... Ποιος ξέρει. Επιδοτήσεις. Περιμένουμε τώρα. Μπορεί αυτή η εβδομάδα, είναι άλλη εβδομάδα. Είναι άλλος στις 23. Το Νοέμβριο είναι για την ακύρωση. Όσοι έχουν ιδιοκτησία στο χωριό, επάγγελμα, είναι μια ερμηνεία. Ναι, ναι, ναι. Δεν όμως συμφέρον, όχι απαραίτητα εκεί μόνο. Εργασία, έχουν υπογράψει. Αυτό το νερό φτάνει, γι' αυτό το... Όχι. Δεν φτάνει. Αυτό, αυτή την παράμετρο δεν τη βλέπουνε, δεν τη δίνουνε. Άρα... έχουν πίνακα από το 77 με το 87. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το ότι υπήρχε πολύ νερό εδώ δεν μπορούσες να περάσεις. Και κάτι τώρα... δεν σημάσαι, όχι. Άρα το μυαλό μας πηγαίνει κάπου αλλού τώρα. Ναι. Κάπου αλλού. Θα θέλετε να το έκανα. Γι' αυτό σηκώθηκα. Έλα, πάρ' το κουτί. Του... Πώς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι μηχανικός, λειτουργός μηχανικός. Ξέρω πάνω από τα έργα αυτά πολύ καλά. Έχω και ιδιαίτερη από τέτοια άλλα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα σοβαρό στην ιδιοκτησία. Το σοβαρό θέμα στην ιδιοκτησία αφορά τα κυβικά του νερού, τα οποία μπορεί να παρέχει στο εργοστάσιο αυτό. Αυτοί φέραν κάποιες ψεύτικες μετρήσεις, ας τις πω ψεύτικες εντός εισαγωγικών, γιατί ήταν μετρήσεις που είχαν γίνει από το διάστημα 1977 με 1987 το ρέμα του Περτουλίου. Το ρέμα του Περτουλίου δεν γυθνιάζει εδώ καθόλου. Έχει τελείως διαφορετική απορροή. Πάει από άλλη πλευρά. Πήραν όμως τις κλιματολογικές συνθήκες και τα σημεία, τα υψίπεδα κλπ. Ελέγχοντας τα ρέματα και λένε ότι τα ρέματα εκεί έχουν τόσο νερό, άρα αναλογικά έχουν και εκεί τόσο νερό. Κάτι τέτοιο γινόταν και παλιά με το ΚΑΠΕ, που έβγαζε άδεια γεννημογεννήτριες. Μετρούσαν ένα μέρος και λέγανε «Α, επειδή το μέρος έχει τόσο αέρα και το άλλο πιο δίπλα και πιο μακριά έχει άλλο τόσο». Και έχουν γίνει μεγάλα εγκλήματα σε αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έγινε κάτι από την ίδια την αποκεντρωμένη, η οποία να ζητήσει απαραίτητα στοιχεία και να έχουν οι ίδιοι να στείλουν έναν άνθρωπο να κάνει μετρήσεις. Η αποκεντρωμένη είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Ό,τι κυβέρνηση θα πήγε αποκεντρωμένη. Άρα έχει υποχρέωση να τηρεί τους νόμους. Έτσι, η κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τους νόμους γιατί η ίδια τους ψηφίζει. Πρέπει να τους τηρεί. Να έρθουν εδώ να στείλουν ένα κλιμάκιο να κάνει μετρήσεις. Και ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν ειδικά από μακριά, έτσι. Βλέποντας την άδεια και μελετώντας την άδεια, τα πράγματα είναι αισθητά.
το πω μία λέξη, εσχαρά. Είναι μελέτη δευτεροετούς φοιτητή του Πολυτεχνείου. Δευτεροετούς φοιτητή. Δεν την υπογράφει ο λόγος, δεν υπογράφει ειδικό περιβαλλοντολόγος, δεν υπογράφει ο σωλόγος, ένας μηχανολόγος. Ωραία. Αν έτσι βγαίνουν οι άδειες, σοβαρές, καταστρέφουν περιβάλλον, χωρίς να έχει ανταποδοτική αξία αυτό το έργο, διότι κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι προσφορά μέσα στο εθνικό σύστημα ενέργειας, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει, κάτι άλλο μπορεί να πάει το μυαλό μας. Εμείς θα το πολεμήσουμε, έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τη γνώση, ξέρουμε και, και τον τρόπο. Οπότε θα τους πολεμήσουμε με οποιοδήποτε μέσο, με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο και από την εμπειρία μου, γιατί έχω δει πάρα πολλά, έχω επιβλέψει app, έχω κάνει app, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι, ξεπερνάει κάθε όριο λογικής και κάθε όριο ισορροπίας. Δηλαδή ανισόρροπο όργανο. Ας ελπίσουμε εγώ ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας το Νοέμβριο που θα βγάλει τη γνωμάτευση να είναι... Ναι, το Συμβούλιο δυστυχώς ή ευτυχώς έχει πάρει μια απόφαση πρωτίστως και ίσως πατήσει πάνω σε αυτήν, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, αυτό θα μιλήσουν οι δικηγόροι, αλλά σαν τεχνικός θα είχαμε πολύ περισσότερα πράγματα να δουλέψουμε πάνω σε τεχνικά θέματα παρά σε νομικά. Είχαμε πολύ περισσότερη ευκολία να δουλέψουμε πάνω σε τεχνικά θέματα, να πατήσουμε και να τους πατήσουμε παρά σε νομικά. Γιατί το νομικά είναι, λέω και λέω ό,τι θέλω. Λέω είναι η παράγραφος τάδε του νόμου τάδε και παρουσιάζω ό,τι θέλω. Με υπουργική απόφαση, τάδε αυτό και πάει. Ενώ τεχνικά δεν μπορείς να ξεφύγεις, ένα και ένα κάνουν δύο. Όταν είσαι μηχανικός δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και ό,τι να είναι. Και αυτό είναι ένα ό,τι να είναι. Απαράδεκτο πράγμα ό,τι να είναι που ελαφρά την καρδία και με διάφορους σκιώδεις τρόπους και διαδικασίες πέρασε απαρατήρητο. Τι που γράφει. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο. Τώρα εδώ, είμαστε τώρα εδώ, ξεσηκωμένοι άνθρωποι και, να φωνάζουμε. Να φωνάζουμε για το δίκιο. Δεν φωνάζουμε για το άδικο. Το αυτονόητο. Μην καταστρέφετε το περιβάλλον. Ωραίο περιβάλλον εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Μα το χειρότερο όλων, εγώ θα το λέω πάντα, είναι τι θα αφήσει τα παιδιά σου. Αύριο μεθαύριο, κύριε, μου υπογράφει εκεί. Τι θα σου πούνε τα παιδιά σου. Μπράβο, πατέρα, μας άφησες αυτό, μας κατέστρεψες. Δηλαδή, να μην αφήσουν κάτι τσιμέντα και πέτρες. Ναι, να μην αφήσουν κάτι καλύτερο στα παιδιά μας. Δεν πρέπει. Όλοι γι' αυτό πασχίζουμε. Για το καλύτερο. Για το καλύτερο. Άμα φτιάξεις το περιβάλλον και φτιάξεις αυτό που ζεις καλύτερο, όλα θα είναι καλύτερα. Και η ζωή σου θα είναι καλύτερη και η εξέλιξή σου θα είναι καλύτερα. Και εσύ θα έχεις και τη συνείδησή σου ήσυχη. Λες, από εδώ και πέρα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Τώρα παλεύεις για το αυτονόητο. Έτσι ακριβώς. Κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη όταν έχουμε το περιβάλλον καλύτερο. Όταν ζούμε σε καλύτερες συνθήκες με καλύτερη ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής είναι απλή σε απλά πράγματα. Γιατί η ζωή είναι και μικρή. Τι να κάνουμε, έτσι ακριβώς. Έγινε ο Κώστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά. Ακούγονται τα κουδούνια. Τα σκυλιά. Να και ο Τσέλιγκας. Τσέλιγκας και πίσω του απέναντι είναι και οι Αγελάδες. Θα γυρίσουμε λίγο πιο αριστερά, εκεί υπάρχουν και γίδια. Άκου τα τζουπανόσκυλα, τα τζουπανόσκυλα. Αυτές τώρα οι αγελάδες δεν είναι από τον ίδιο που έχει τα πρόβατα. Από τον ίδιο είναι. Α, από τον ίδιο έχει και πρόβατα και αγελάδια. Ναι, ο Τάξης ο Γεύρος. Α, έχει και
τις έχει όλες χαϊμαλιά φορεμένες. Ναι. Όλες αυτήν εδώ έχει κάτι χαϊμαλιά, γιατί να μην δίνουν λίγο ματιάζει. Αυτή εδώ, ναι, α, ναι, κάτσε να την πάρουμε. Εδώ την έχουμε. Να μην τη ματιάσουμε κιόλας, τούτ που να μην μας χαθεί. Δε.